Αυτό που κρατάω στα χέρια μου είναι αυτό που ο καθένας θέλει να κερδίσει από την Επιτροπή προκειμένου να περάσει στην επόμενη φάση. Αυτό είναι το εισιτήριο για το recall. Το εισιτήριο για την επιτυχία. Τα βουνά περνάω και τις θάλασσες περνώ. Κάποιον αγαπάω. Δεν θέλω να κοιτάς, δεν θέλω να σε ξέρω. Τρέχω με ταχύτητα φωτό. I can take my eyes off you. Τίποτα πια δεν θα είναι όπως πρώτα. Ξημέρωσε πάλι. Δεν υπάρχει για μένα γιατρία. Θέλω να ανοίξω τις πόρτες τώρα πια. Από μένα θα περάσει την επόμενη φάση. Αλήθεια, περνάω. Περνάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλά. Γεια σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρασα. I speak the England very best. You doesn't. Very nice, Chris. Nice time. You have fun, Greek Idol. Yes. Δεν έχω καλή προφορά. Listening to the wind. Of change. Αλλά αν μελετήσω κάτι, το λέω καλά στα ξένα. Λοιπόν. I have often told you stories about the way. Το πρώτο κουπλέ. I can be your hero, baby. Από και το δεύτερο. Pass before my eyes a curiosity. Dash in the wind. Εντάξει, να συνεχίζω. All we are is dashing the wind. Μπορώ. Αν θέλετε να το προσπαθήσω. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Δηλαδή, πρώτη φορά λέω ξανά. Δηλαδή, ζωή μου δεν λέω ξανά έξω. Δεν έχει κίνηση το χλίτι, είναι σλό κομμάτι. Let's exchange trouble from the sun forever. That the storm will guide you my way. Άμα πω το. I can't take my eyes off you 4 φορές, μετράει. You're beautiful, you're beautiful. I won't hold you in my arms. I won't take the... Δεν το πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. So beautiful. Και από το ταξίδι στην Ιαπωνία, επιστροφή στην Ελλάδα και στην αναζήτηση του νέου μουσικού ειδόλου. Με λένε Γιώργο Αλβανό, είμαι 18 χρονών και μένω στο Κορδελιό στη Θεσσαλονίκη. Έχω ένα συγκρότημα εδώ και ένα χρόνο κοντά. Παίζουμε μουσική δυνατή. Εγώ παίζω κιθάρα και κάνω τα καθαρά φωνητικά και μερικά από τα σκρίν. Η εμφάνισή μου έχει περάσει από πολλά στάδια. Μικρός είχα μακρύ μαλλί, αρκετά μακρύ. Έπειτα το κούρεψα, κοντό, γιατί το βαρέθηκα και μετά το ξαναμάκρυνα, το άλλαξα χρώματα. Είναι όμορφο να έχεις 1,5 χρόνο σχέση, είτε στα 18 είτε στα 19, γιατί έχεις κάποιον που νοιάζεται για σένα, που σε αγαπάει και μπορείς κάπου να έχεις συνεστηριχτής. Με την Έρη, είμαι 18 ετών και είμαι το κορίτσι του Γιώργου. Με την Έρη είμαι πολύ ευαίσθητος και πολύ συναισθηματικός και πολύ ζηλιάζει. Ζηλεύω αρκετά, αλλά τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ τον Γιώργο. Δεν εμπιστεύομαι όμως τις άλλες. Όταν θα εμφανιστείς στους κριτές, θέλω δυνατό και να μην έχω χάσει καθόλου. Τραγουδείς για μένα. Εντάξει. Με την κιθάρα στο χέρι και την Έρη στο μυαλό του, ο Γιώργος μπαίνει στην αίθουσα των ακροάσεων, αποφασισμένος να κερδίσει το recall για την Αθήνα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Γεια σου. Λέγομαι Γιώργος Αλβανός και είμαι 18 χρονών. 18? Ναι. Τι γίνεται, παίζεις κιθάρα? Ναι, παίζω κιθάρα 3 χρόνια. Και τραγουδάς? Τραγουδάω, ναι, για 2 χρόνια. Έχει 2 χρόνια που ξεκίνησε. Τι σε έφερε σήμερα εδώ? Ήθελα μια επαγγελματική γνώμη για τη δουλειά μου. Γράφεις και δικά σου τραγούδια? Γράφω μουσική περισσότερο, γιατί έχω και μια μπάντα. Στην οποία γράφω εγώ τα κομμάτια που παίζω. Ποιο είναι το όνομα της μπάντας? Η μπάντα λέγεται We'll Work for Blood. Ωραία, Γιώργο, τι θα μας πεις? Το Everything Burns από Αναστέζια και Ben Moody. Οκ. She sings in the corner, singing herself to sleep. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. And she will see
till everything burns, while everyone screams, burning the lies, burning my dreams, when all of this hate and all of this pain burn it all down as my anger rains till everything burns. Η ώρα της κρίσης έφτασε. Πώς θα σχολιάσει η Επιτροπή την εμφάνιση του Γιώργου? Μπράβο, Γιώργο. Εμένα μου άρεσε, Γιώργο. Στο παιδιά πάρα πολύ. Έχει μια φρεσκάδα που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το κέφι που έχεις, η όρεξη, φαίνεται ότι το θέλεις πάρα δουλειά, πολύ. Θέλεις δουλειά, όμως. Ναι, δουλειά. Το ξέρω. Την άλλη φορά που θα έρθεις στην οντισιόν στην Αθήνα... Κοίταξε, να μην τη βρίσκεις μόνο εσύ. Να κοιτάζεις να τη βρίσκουμε κι εμείς, έτσι. Καλά. Ο Γιώργος τα κατάφερε και το fan club του καμαρώνει. Γιούχου! Γεια σας, λέγομαι Τσακίρης Χρήστος, είμαι 28 χρονών και είμαι έμπορος λαϊκών αγορών. Ο πραγματευτής! Άιντε κορίτσια, φτάσαμε! Δεν είναι πώς, δεν είναι πρωταλίας. Είναι σόρουχο πολυτελείας, κορίτσια! Εδώ! Πήρα μέρος στο Greek Idol από τα λεγόμενα των φίλων και συγγενείς που μου λέγανε ότι έχω καλή φωνή. Ένα λεπτό! Πολλά ίδια το σπίτι, κορίτσια! Πολλά τρία! Από εδώ πήρα και η Πετρούλα, κορίτσια! Δύο πιζοθήκες, 3 ευρώ, είπε ο Μάρκος! Για πάμε, για πάμε! Θέλω να δείξω ότι πραγματικά αξίζω, ότι έχω φωνή και ας μην έχω όλο το πακέτο το υπόλοιπο που ψάχνουν. Γιατί όπως βλέπουμε σε όλα τα νυχτερινά μαγαζιά, φωνές δεν υπάρχουν και υπάρχουν μόνο όμορφες γυναίκες και όμορφα αγόρια. Εάν χρειαστεί θα κάνω δίαιτα, θα κάνω κάποιες προσπάθειες. Αλλά πραγματικά θέλω να με πιστέψουν αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαι και μετά να αναγκαστώ να κάνω δίαιτα. Θέλω να με πάρουν για αυτό που είμαι, για αυτό που αξίζω πραγματικά. Έχω άγχος, αλλά δεν πτωούμε, πάμε καλά. Μπαίνουμε μέσα δυναμικά, πέρασαν τα υπόλοιπα τα νούμερα και εγώ με το νούμερο το δικό μου. Πιασμένος σε ρε φίλε, σε έφαγε λαϊκή. Φίλε, άστα γλυκά τα μάτια σε μένα και κάντα σε αυτούς μπας και σε περάσουν. Όσο φωνακλάς κι αν είναι ο Χρήστος στη δουλειά, τόσο χαμηλών τόνων εμφανίζεται στην Κριτική Επιτροπή. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σας. Λέγομαι Χρήστος. Χρήστος, ποιος Χρήστος? Τσακίρης. Τσακίρης. Χρήστο, πόσο χρόνο είσαι? 28. 28. Με τι ασχολείσαι? Είμαι έμπορος λαϊκών αγορών. Μάλιστα. Τι θα μας πεις? Σας πω ένα του Πάριο. Mm-hmm. Πάμε. Φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά κάτω απ' τον ίδιο ουρανό και μας ξυπνά η στενά χωριά και η βράχνα. Φταίμε κι οι δυο. Λες πως έφταιξα εγώ. Αν μας ζητηθεί να τραγουδήσεις κάτι πιο pop, ας πούμε, θα το τολμήσεις? Δηλαδή, μπορεί να σου ζητηθεί να τραγουδήσεις τον Greek Idol και σε θέλω του, Σάκη Ρουβά? Τι θα κάνεις? Θα τολμούσα, ναι, θα τολμούσα, γιατί πιστεύω ότι σε διαφορετικά κομμάτια έχω τραγουδήσει αρκετά. Μ' άρεσες. Κι εγώ λέω ναι. Χρήστο, και εμένα μου αρέσει η φωνή σου, αλλά σίγουρα στο Greek Idol θα σου δώσουν κομμάτια ξένα. Τώρα, σ' αγγλικά, επειδή δεν ακούω ξένη μουσική πάρα πολύ. Άρα θα κοπείς. Γιατί θα χρειαστεί. Χρειαστεί να κοπώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω τι έχει. Εγώ έχω πει ναι. Κάτσε, περίμενε. Δεν τελείωσαν όλα. Συγγνώμη. Η κυρία Θεοδωράκη να μας πει την γνώμη της. Εγώ θα πω όχι και το αφήνω στον Κώστα. Οι κριτές αποφασίζουν για τον Χρήστο. Εγώ θα πω όχι και
Το αφήνω στον Κώστα. Εγώ λέω ότι μου αρέσει η φωνή σου πολύ, αλλά λέω όχι γιατί δεν είσαι για το κρυφό. Να μαλώσουμε τώρα. Να μαλώσουμε. Θέλεις να το δεις στην Αθήνα. Ίσως δηλαδή. Δεν έχω κάποιο πακέτο που ψάχνετε. Τα γαλανά, τα μάτια, το στυλ, το κουμπί. Όχι, δεν ψάχνουμε γαλανά μάτια. Ψάχνουμε αυτό. Οι απόψεις των Κριτών για τον Χρήστο διείστανται. Ωραία, για να μην μάλωσω με τον φίλο μου τον Δημήτρη, θα σου πω ναι. Καλά. Αλλά να μας έρθεις με άλλο τραγούδι. Αλλά θέλω στην Αθήνα να πεις ένα pop κομμάτι. Αλλιώς. Και όχι. Έτσι. Ευχαριστώ. Γεια σου. Ο Χρήστος φοβήθηκε ότι δεν πληρεί εμφανισιακά τις προϋποθέσεις για να είναι το επόμενο Greek Idol. Όμως οι κριτές διέκριναν στη φωνή του κάτι το ξεχωριστό που μπορεί να του ανοίξει νέους δρόμους αυτή τη φορά στη μουσική. Παιδιά, πιστεύω ότι τα πήγα καλά. Για να με περάσουνε τους έψησα, ο κύριος Καπετανίδης λίγο για pop, με ρώτησε για pop. Του είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω και μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία να μ' ακούσει και στα pop. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Η επόμενη υποψήφια στο τραγούδι αυτή τη φορά είναι μια μαθήτρια, η Ιλιάνα. Ο λόγος που με έκανε να έρθω εδώ ήταν περισσότερο επειδή έπαιρνα καλές κριτικές από φίλους, καθηγητές, το δύο που πήγαινα. Έχω κάτι αυθεντικό, το οποίο με κάνει να ξεχωρίζω λίγο, επειδή δεν μιλούμε με κανέναν. Ό,τι κάνω είναι δικό μου. Ποτέ δεν μιλήθηκε από κάποιον. Σε όλες τις προσπάθειες της ζωής της, τη στηρίζει η μητέρα της. Γι' αυτό και σήμερα, που η Ιλιάνα θα βρεθεί απέναντι από την Κριτική Επιτροπή, δεν θα μπορούσε να μην είναι στο πλευρό της. Στο σπίτι τραγουδάει πάρα πολύ. Είναι κάτι που της αρέσει πολύ και το κάνει συνέχεια. Το βγάζει από μέσα της. Και το λέει συνέχεια άλλωστε. Είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Το κάνω γιατί το θέλω. Πρώτα απ' όλα είναι το σχολείο και έπειτα όλα τα άλλα, γιατί είμαι αρκετά μικρή και έχω πάρα πολύ χρόνο για να κάνω οτιδήποτε. Έτσι, αν περάσω, θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω. Η Ιλιάνα είναι έτοιμη για το πιο μεγάλο διαγώνισμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Ποιο είναι το όνομά σου? Είμαι η Ιλιάνα Θάκα. Ωραία, τι θα τραγουδήσεις σήμερα? Θα σας πω της Χάρης Αλεξίου το «Οι φίλοι μου χαράματα». Θα ακούμε. Ακούω γέλια να ανεβαίνουν τα σκαλιά. Πάλι οι φίλοι μου χαράματα γυρνάνε. Έχουν τις μπύρες τους ακόμα αγκαλιά και έξω από την πόρτα μου περνούν και τραγουδάνε. Κι εγώ το γέλιο το δικό σου περιμένω. Με ένα ποτήρι απ' την ανάσα μου θα πω. Ακούω την πόρτα να χτυπάει και σωπαίνω. Γιατί απ' όλους θέλω απόψε να κρυφτώ. Γιατί δεν τους αντέχω ζευγαρωμένους κι εγώ να μην έχω στα χέρια σου να χειρώ. Τι θέλω εγώ με τόση αγάπη γύρω. Πολύ ωραία. Κιθάρα. Και η κιθάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε πάρα πολύ το μέταλλο. Έχεις κάνει κάτι με τη μουσική, έχεις κάνει φωνητική, έχεις πάει κάποιο δύο. Φωνητική όχι τίποτα, απολύτως. Μόνο πιάνο που έκανα από μικρή, γύρω στα 6 χρόνια. Και μετά που συνέχισα με την κιθάρα και απλά ήθελα να συνοδέψω τη φωνή. Οπότε και δοκίμασα το τραγούδι. Χρησιμοποιείς και την κιθάρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Αν δεν περάσει σήμερα στο Greek Idol, τι θα κάνεις? Δεν θα στεναχωρηθώ γιατί είμαι νέα ακόμα. Okay, να μην έχω τύψεις δηλαδή. Μήπως οι κριτές περίμεναν μια πιο αποφασιστική απάντηση από την Ιλιάνα? Από μένα είναι ναι. Και από μένα είναι ναι. Και από μένα είναι ναι, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να σου δώσουμε την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, πάρε να περάσει την επόμενη φάση.
καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Έχοντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη δεύτερη φάση, η Λιάνα σπέβει να ανακοινώσει την απόφαση των κριτών. Στην αίθουσα αναμονής βρίσκεται η μητέρα της που θα τη συνοδεύσει και στην Αθήνα για το recall. Αν πάλι δεν φτάσει μέχρι το τέλος, η Λιάνα μπορεί άνετα με τέτοια δημοτικότητα να θέσει υποψηφιότητα για το 15 μελές. Πώς θα εντυπωσιάσει τους κριτές μας ο επόμενος υποψήφιος? Γεια σας, είμαι ο Χάρης Ευτυχίου, είμαι 28 χρονών και έχω έρθει από τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι γυναίκες και έχω γράψει τραγούδια αρκετά για αυτές. Όπως ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το «Θέλω να τη δω», ο τίτλος. «Θέλω να πηγαίνω, θέλω να τη δω, θέλω να πηγαίνω και ας το ξέρω θα καταστραφώ». Νιώθω πάρα πολύ απογοητευμένος για το γεγονός ότι είμαι 28 χρονών και δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα με μια γυναίκα. Δεν μπορεί, πλάκα κάνει. Για το χάρη υπάρχουν ενδιαφέρουσες παρουσίες στην αίθουσα αναμονής. Δηλαδή δεν έχω κάνει έρωτα ακόμα. Σεξ. Πώς φαντάζεται την πρώτη του φορά? Την πρώτη φορά που θα κάνω σεξ το έχω φανταστεί ότι πρέπει να είμαι απελευθερωμένος, άνετος, να μην το δείξω. Γιατί άμα το δείξω φοβάμαι πως θα τραπεί σε φυγή η κοπέλα. Η κοπέλα. Αν έβρισκα μία Αγγλίδα γυναίκα στον δρόμο και μου άρεσε, θα την έλεγα «You are very beautiful woman». «You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you». Η αγαπημένη μου ταινία είναι το 9,5 εβδομάδες και την πρώτη μέρα που θα κάνω σεξ θα έχω φάει γιαούρτι, καρύδια, φουντούκια, μέλι για να είμαι ταύρος, ντούρος, για να είμαι ταύρος. Έχω σκεφτεί πως θα είναι η αγαπημένη μου στάση κατά τη διάρκεια του σεξ. Η κοπέλα μου θα είναι Ούψ, πιπέρι στο στόμα. Τα χέρια κάτω και εγώ θα είμαι καταλάβατε. Τι κάνει τώρα, πρόβα? Ένας από τους λόγους που δήλωσα συμμετοχή στο Greek Idol είναι η δημοσιότητα και πιστεύω πως θα με δουν πολλές γυναίκες. Ο τύπος της γυναίκας μου μελκεί, είναι εκτός της Ξανθιές, όλες οι υπόλοιπες. Προς το παρόν, τον φυλάει μόνο η μαμά του. Αν είναι θέλημα Θεού, θα γίνω διάσημος μέσα από τον Greek Idol και θα βρω και γυναίκα. Ο Χάρης είναι ο πρώτος που θα αντιμετωπίσει την κριτική επιτροπή. Ο Δημήτρης, η Μάρο και ο Κώστας θέλουν να τσεκάρουν τα προσόντα του Χάρη σχετικά με τη μουσική και κανένα άλλο. Γεια σας. Yeah. Είμαι ο Χάρης, 28 χρονών και θα σας ερμηνεύσω το «Μη γυρίσεις» των αδελφών Κατσιμίχα. Με τι ασχολείσαι? Είμαι γενικά πάνω στην τεχνολογία. Και με το τραγούδι? Και με το τραγούδι ασχολούμαι, κάνω φωνητικά εδώ και 3,5 χρόνια. Να σε ακούσουμε. Για θυμίσου καλά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί, Χάρη, να μη με λένε. Δεν είναι η ανάγκη, δεν είναι η μοναξιά που εκεί θα με φέρει. Σε σταματάω. Τώρα πιστεύεις ότι τραγουδάς? Ίσως λόγω του άγχους, να σας πω. Χάρη, πού έκανες φωνητικά, αναρωτιέμαι. Συγγνώμη κιόλας. Σε οδείο. Θες να σας πω κάτι άλλο? Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Τι άλλο έχεις ετοιμάσει? Να σας πω την ταχεία της Ελένης Βιτάλη. Για, μην πας και είναι καλύτερο. Για να δούμε. Πάρε την ταχεία της καρδιάς μου και ξεκινά στο δικό μου δρόμο να βρεθείς. Θα είναι το ταξίδι που θα κάνεις από κοινά, που δεν θα ξεχάσεις όσο ζεις. Τέλος. Η κριτική επιτροπή ζει μεγάλες στιγμές και ο Χάρης ακόμα μεγαλύτερες. Εγώ λέω όχι. Κι εγώ λέω όχι. Λυπάμαι, Χάρη. Καλύτερα με την πληροφορική. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Εγώ έτσι κι αλλιώς για την εμπειρία ήρθα. Να'σαι καλά. Το όνειρο του Χάρη να γίνει το επόμενο Greek Idol δεν πραγματοποιήθηκε.
χάρη μου γυρίσεις. Αλλά είναι πάντα καλό σε μια στιγμή απογοήτευσης να έχεις κάποιον να σε αγκαλιάσει και να σε παρηγορήσει. Για το χάρη, η αγκαλιά αυτή είναι της μαμάς του. Η Επιτροπή μπορεί να αμφέβαλε για μένα, εγώ έχω τα χαρτιά μου, ότι κάνω 3,5 χρόνια φωνητικά, άμα θέλω να τους τα δείξω. Ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω, δεν είμαι Επιτροπή, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Και μου λέει, η κυρία Θεοδωράκη έκανε σίγουρα φωνητικά, 3,5 χρόνια, να της δώσω τα χαρτιά μου. Τον ακούω σπίτι που κάνει πρόβες, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Όποτε μου το ζητήσει ο Αλφα, όποτε μου το ζητήσει η Κριτική Επιτροπή, όποτε μου το ζητήσουν οι άτομα της παραγωγής, να το κάνω αυτό. Τώρα τι να πω. Με ενοχλεί υποτίμηση προς το πρόσωπό μου. Αυτό είναι που δεν δέχομαι. Επιτροπή είναι, ξέρει να κάνει δουλειά της. Δεν κάνω τίποτα. Αυτοί είναι εκεί πέρα στις καρέκλες τους και σχολιάζουν. Αυτοί έχουν σίγουρη θέση, μόνιμη θέση. Και καλή συνέχεια να τους ευχηθώ από καρδιάς. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Να έρθει και του χρόνου και του άλλου χρόνου. Ονομάζομαι Γιάννης Κουλούσιας. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Ασχολούμαι με το εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Επίσης είμαι και ασφαλιστικός σύμβουλος. Το μεγάλο πάθος μου είναι το τραγούδι. Το τραγούδι για μένα είναι λατρεία. Λατρεία. Δηλαδή, από μικρό παιδί, μόλις έπιασα την κιθάρα στα χέρια μου, την πήρα και άρχισα να παίζω. Με μάγεψε αυτό το πράγμα, με έχει κερδίσει. Δεν είναι πολύ μεγάλο μικρόβιο το τραγούδι για μένα. Ξεκίνησα μαθήματα κιθάρας κλασικής όταν πήγαινα Τετάρτη Δημοτικού. Μετά με κέρδισε αυτό το πράγμα. Στις γιορτές με το σχολείο παίζαμε πολύ. Και αργότερα, πιο επαγγελματικά, έχω δουλέψει με μεγάλους καλλιτέχνες όπως με τον Λευθέρη τον Πανταζή, με τον Ζαφύρη τον Μελά. Ο Γιάννης όμως έχει και μια άλλη μεγάλη αγάπη. Από μικρός είχα τρελά με τα αυτοκίνητα. Είχα καμιά 100 αυτοκινητάκια. Τα καθάριζα, τα άπλωνα, τα γυάλιζα. Πάθος. Με γεμίζει το αυτοκίνητο, το θέμα αυτοκίνητο. Σίγουρα ένα τέτοιο αυτοκίνητο ελκύει τον καθένα και πόσο μάλλον τις γυναίκες. Φυσικά και μου αρέσει να εντυπωσιάζουν. Αγαπώ πολύ τα ζώα. Έχω 3 σκύλους, 3 κουτάβια μικρά και μία γάτα. Συν ένα πουλί που έχω στο σπίτι. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλα ταλέντα, ταλαντούχους τραγουδιστές. Ένας καλλιτέχνης για να ξεχωρίσει, πιστεύω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να είναι καλλιτέχνης. Φυσικά βοηθάει και η εξωτερική εμφάνιση πάρα πολύ. Πιστεύω ότι πληρώ όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Τα έχω καλά με τον εαυτό μου, δεν με στενοχωρεί κάτι που έχω επάνω μου. Αισθάνομαι όμορφο και αξίζω μια ευκαιρία για να φτάσω στην κορυφή. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχετε μπροστά σας το επόμενο Greek Idol. Θα το καταλάβει και η Κριτική Επιτροπή. Καλημέρα. Γεια σου. Γεια. Πώς σε λένε? Ονομάζομαι Γιάννης Κουλούσιας, είμαι από Θεσσαλονίκη. Και... Πώς χρόνο είσαι, Γιάννη? Είμαι 30. Με τι ασχολείσαι? Με το τραγούδι. Α, μόνο με το τραγούδι. Κάνω και άλλα πράγματα. Όπως? Έχουμε μάντρα με αυτοκίνητα. Ναι. Οικογενειακή επιχείρηση. Και ασχολούμαι και με τις ασφάλειες. Ασχολείσαι με αυτό? Αναγκαστικά. Τι γιατί? Γιατί πιέζει η οικογένεια. Μάλιστα. Εσύ δεν θέλεις. Εντάξει, εγώ το όνειρό μου ξέρω το ποιο είναι, φαίνεται. Μάλιστα. Γράφεις και τραγούδια? Γράφω, ναι. Έχω τελειώσει αρμονία. Έχεις τελειώσει αρμονία. Παρακολουθώ βυζαντινή μουσική. Το παλάβω. Τι θα μας πεις σήμερα? Θα σας πω το Έμεινα εδώ του Ρόκου. Κάποιο βράδυ μου είχες πει πως θέλω να γυρίσω όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Κι εσύ μου γέλασες γλυκά και μου πες το φίλι μου μυρίζει δυος μου, μυρίζει δυος μου. Κάποιο βράδυ σου είχα πει πως θέλω να πετάξω σαν πουλί πάνω από τον κόσμο. Κι εσύ ζωγράφησες φτερά σε ένα λευκό χαρτί και μου πες φως μου, μη φύγεις φως μου. Ωραία. Και έμεινα εγώ να
τα έχεις άλλα παιδιά, συγγνώμη. Τίποτα έμεινα εδώ να μην φοβηθείς. Να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα. Πάμε σε διαφημίσεις. Μη φύγετε, σας βλέπω. Σε λίγο, εκτός από τον Γιάννη, έρχονται και άλλοι υποψήφοι. Να σας λέγομαι Τσακίρης Χρήστος, είμαι 28 χρονών και είμαι έμπορος λαϊκών αγορών. Θα μας τραγουδήσεις κάποιο γιαπωνέζικο τραγούδι. Σε καϊδε η τσιμπανόχη μέσα. Γυναίκες, είναι αλήθεια ότι δεν με έχουν λείψει από το κρεβάτι. Δεν το ρεκόρ μου, είναι 8 ώρες πάνω στο ένα όνειρο για μια γυναίκα. Πήγαινε να μαγειρέψεις γιατί δεν κάνεις για τραγούδι. Επιστρέψαμε λοιπόν και είμαστε φυσικά ακόμα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε τι κάνουν οι υποψήφοι. Νωρίτερα είδαμε. Η ζωή εδώ τελειώνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Είσαι διατεθειμένη να δουλέψεις πολύ σκληρά γι' αυτό. Για πάμε! Ο Γιάννης τραγούδησε μπροστά στην Κριτική Επιτροπή και τώρα περιμένει να ακούσει την ετοιμιγωρία. Ωραία. Εντάξει, μου άρεσε. Τι λέει η Μάρο? Εγώ θα του δώσω την ευκαιρία για την Αθηνά. Δημήτρη. Εγώ διακρίνω μια ευαισθησία που έχει και θα πω ναι. Για την επόμενη τουλάχιστον ναι. Αλλά σε θέλω να σε δω λίγο διαφορετικά την επόμενη φορά. Ντυμένο εννοείται. Γενικά. Από αυτό που θα μας τραγουδήσεις. Ναι. Από αυτό που θα μας περάσεις και μας γράψεις. Πριν ψηφίσω κι εγώ, αν και δεν έχει σημασία, γιατί πέρασες τώρα με τους δύο. Την επόμενη φορά μπορείς να έρθεις και ξυρισμένος να δούμε πώς. Τελείως. Ναι, να σε δω. Τελείως. Δεν θα το έκανες, δηλαδή. Δεν θα το έκανες για να φτάσεις μέχρι το τέλος αυτό όμως σου. Άμα το κάνω, δεν θα φτάσω. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Λοιπόν. Το εισιτήριο για, το επόμενο, για την επόμενη φάση του Greek Idol. Ευχαριστώ πολύ. Σε εμπιστευόμαστε για την επόμενη φάση. Ευχαριστώ πολύ. Να σας προδώσω, να το ξέρετε. Θα το δούμε. Βάζει μπρος ο Γιάννης και φεύγει γκαζωμένος για το recall στην Αθήνα. Απέκτησε ήδη και fan club. Θα περιμένω να με δίνει κάπως αλλιώς την επόμενη φορά, λίγο πιο clean το πρόσωπο, γιατί θα πράγματα. Εντάξει, όλα καλά. Σούπερ. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για την επόμενη υποψήφια η μουσική είναι το καλύτερο φάρμακο. Ονομάζομαι Μαρίνα Χολίδου, είμαι 28 ετών και σπουδάζω στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου. Ως γιατρός ήρθα στο Greek Idol για να κατακτήσω την καρδιά σας. Επέλεξα την ιατρική γιατί είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα το οποίο με εκφράζει. Μου αρέσει η ιδέα του να βοηθάω τους ανθρώπους και με ενδιαφέρει και ως επιστήμη. Και ως γνώση, το ανθρώπινο σώμα, οι λειτουργίες του. Θα με ενδιέφερε να ακολουθήσω την ειδικότητα της παιδιατρικής. Γιατί αγαπώ πολύ τα παιδάκια και μου είναι ευχάριστη η ενασχόληση μαζί τους. Παράλληλα με το πανεπιστήμιο, τραγουδάω κιόλας. Εάν το τραγούδι πάει καλά για μένα, εννοείται ότι θα ακολουθήσω αυτή την πορεία στη ζωή μου, γιατί η μεγάλη μου αγάπη είναι το τραγούδι. Γεια σας. Yeah. Πώς σε λένε? Λέγομαι Μαρίνα Χολίδου. Είμαι 28 ετών. Mm. Είμαι φοιτήτρια. Ναι. Και σπουδάζω ιατρική. Α, ιατρική. Έχουν ναι. Πολλά προβλήματα εδώ πέρα. Να μας τα λύσεις. Άμε. Λοιπόν, σε ακούμε. Κρατά για το τέλος το πιο ψυχρό σου βλέμμα, εκείνο που αφήνει το νερό τα μισό. Θέλω να δω λίγο πιο ζωντάνια. Δεν είδα ζωντάνια. Δεν είδα. Έλα, δώσ' μου λίγο κάτι άλλο πιο πολύ. Ανέβασε μας λίγο. Πες μας κάτι έτσι. Ή κάτι άλλο ή να μας χορέψεις λίγο. Έλα, για να ανέβουμε εδώ πάνω. Θέλω να ανέβω εδώ πάνω. Είμαι έτοιμος. Μου έλεγε να πάθω σαν πρώτη λίγο. Έλα, πάμε. Τρελή κι αλλοπαρμένη, με σένα μαγεμένη, δακρύζω και πονώ, φωνάζω και γελώ,
φωνάζω και γελώ και κλαίω και παραμιλώ. Okay. Φωνάζω. Okay. Όση ώρα τραγουδάς, ναι, δεν περνάς αυτό που λες, τουλάχιστον σε μένα. Α. Δηλαδή, το λες σαν να είσαι σε ένα χώρο στο σπίτι σου και να τραγουδάς. Θέλετε δηλαδή να δείτε συναίσθημα. Ωραία. Λοιπόν. Όχι μόνο εμείς, αν περάσεις. Η ερμηνεία έχει σημασία. Δεν μιλάμε για το σπίτι. Ωραία, να σας πω άλλο ένα. Όχι, όχι, να μην μας πεις τίποτα. Σας ζητώ να της δώσω μια ευκαιρία για την επόμενη φορά. Αποφασίστε. Η δασκάλα μας που είναι λίγο αστήρη. Για την επόμενη φορά, ναι. Μέχρι εκεί, ναι. Αλλά η φωνή έχει προβλήματα. Βαριά η διάγνωση. Η φωνή έχει προβλήματα. Ναι, η φωνή θέλει δουλειά. Δηλαδή το ότι πατάς και δεν φαλτσάρεις δεν έχει να κάνει με το ότι μας περνάς κάτω. Εννοείται. Όπως λέει και ο Δημήτρης, καταλαβαίνεις, θέλει να σου πει. Έχει σημασία. Αυτό εννοείται, έτσι, το και χρώμα. Η φωνή θέλει, χρειάζεται εξέλιξη, αγάπη μου. Δηλαδή το ότι πατάω στις νότες και δεν φαλτσάρω. Δυναμική εννοείται, έτσι. Αυξομοιώσεις, πιάνο, φόρτι και τέτοια. Τα κρεσέντο σου, όλα αυτά είναι δουλειά. Εντάξει. Το να μάθεις να σβήνεις, το να αναπνέεις σωστά όταν τραγουδάς. Εγώ θα πω όχι, αλλά έχει τα δύο από τον κύριο Καπετανίδη και όχι, έναν έχει ο κύριος Καπετανίδη. Λοιπόν, ευχαριστώ. Το εισιτήριο, μόλις κλείσει την πόρτα, θέλω να δουλειάξει για 10 άτομα έξω. Ναι. Έτσι. Βγάλει μια κομμάτια. Και βγάλει αυτό το μαντήρι. Ευχαριστώ, γεια σας. Η επόμενη υποψήφια μεγάλωσε με το τραγούδι. Ονομάζομαι Μυρτώ Χάντρα, είμαι 19 ετών, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Από μικρή θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδάει. Από πολύ μικρή, εγώ ήμουν ρουβίτσα. Κλασική ρουβίτσα. Είχα πολλές αφίσες στο δωμάτιό μου και κάθε πρωί τις ψέκαζα με άρωμα. Με διαφορετικό άρωμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με τον Μάριο Φραγκούλη. Να με δούνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θαυμάζω. Όπως ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο Λαβρέντης ο Μαχηρίτσας. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσω να πω δικά τους δημιουργήματα και να σταθώ δίπλα τους. Εγώ ήρθα εδώ για να εκπροσωπήσω ένα άλλο είδος μουσικής, λίγο πιο παραμελημένο στη χώρα μας. Ταιριάζει όμως αυτό το είδος με εκείνο που αναζητάει η Κριτική Επιτροπή για το νέο Greek Idol. Γεια σας. Γεια σου. Πώς σε λένε? Είμαι η Μυρτώ. Και είμαι 19 χρονών. Ποια Μυρτώ? Το 1501. Μυρτώ, για πες μας, η σχέση με τη μουσική. Την αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική, γενικότερα, με όλη την μορφή της μουσικής γενικότερα. Ωραία, για να σε ακούσουμε. Ωραία. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. Why all my heart took flight. I only know that he began to dance with me. I could have danced, danced, danced all night. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά το τραγούδι, γιατί στην πορεία σου φύγαν κάποια φάλτσα, όπως φαντάζομαι θα τα άκουσες. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις προσόντα στη φωνή σου, όμως. Θα ήθελα όμως να σε ακούσω και σε κάτι άλλο. Όχι τόσο οπερατικό σε στυλ. Δημήτρη, εγώ αυτό που ακούω δεν έχει. Ενώ τραγουδάει αυτό το είδος μουσικής, ας πούμε, δεν ακούω κάποια δυναμική. Θες να δοκιμάσεις και κάτι άλλο, να μας πεις. Τι άλλο θέλετε? Θέλω να ακούσω ένα της Παπαρίζου. Ωραία. Για πάμε. You are the one, you're my number one. The only treasure I'll ever had. You are the one, you're my number one. Anything for you was gonna want I love. Δεν ξέρω τι να κάνω με τη Μυρτώ εγώ. Εγώ θα πω ναι. Με πολλές επιφυλάξεις όμως. Εγώ το μόνο που λέω είναι ότι... Θα μπορούσε να είναι στο Greek Idol. Έτσι όπως τραγουδάει. Άμα ο κόσμος ταυτιστεί με αυτό που ακούμε εμείς εδώ. Θέλετε να της δώσετε την ευκαιρία δηλαδή. Δεν ξέρω. Πώς να την πάμε μέχρι την Αθήνα. Και αν και εγώ έχω επιφυλάξει ότι πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό το... ύφος. Έλα. Αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Η Αθήνα είναι πολύ κοντά όμως, ναι.
Ύστερα από μεγάλο καρδιοχτύπη, η Μυρτώ κατάφερε να κερδίσει το ρικό. Με επιφυλάξεις βέβαια. Αγαπάει εκτός από τη μουσική και τα γράμματα. Γεια σας, ονομάζομαι Βαγγέλης Μιλίκος, είμαι 22 ετών και κατάγομαι από τη Βέρεια. Είμαι τελειόφυτος της σχολής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου. Παράλληλα όμως άρχισα να, λόγω του πάθους μου για τη μουσική και για το τραγούδι, άρχισα να εργάζομαι επαγγελματικά σε νυχτερινό κέντρο εδώ και 3 χρόνια. Τα μαγαζιά που έχω δουλέψει δεν είναι μπουζούκια με την έννοια του σκυλάδικου που ακούω συνεχώς γύρω μου και με ενοχλεί ο συγκεκριμένος όρος. Θεωρώ ότι πρέπει να ονομάζονται κέντρα νυχτερινής διασκέδασης ή μπουζούκια ποιότητας. Με τις γυναίκες τι γίνεται? Σε μια σχέση μου αρέσει η αποκλειστικότητα. Θέλω γυναίκα όταν βγαίνουμε έξω να με κοιτάει στα μάτια. Θέλω να κοιτάει μόνο εμένα. Κανέναν άλλον γύρω της. Είμαι ζηλιάρης, ομολογώ, και γαργαγέμαι, αυτό τα λέει όλα. Γενικότερα η ερωτική μου ζωή με εμπνέει να γράφω στίχους και μουσική. Γι' αυτό θα ήθελα να πω τώρα ένα στιχάκι που έχω γράψει. Θα καταλάβει. Εσένα θέλω μόνο μες στη ζωή στο δρόμο να είσαι η πριγκίπισσα στο έρωτα το θρόνο. Εσένα θέλω μόνο μες στη ζωή στο δρόμο να είσαι πάντα δίπλα μου, να με φιλάς, να λιώνω. Είμαι ένα άτομο που βάζει στόχους στη ζωή του και θέλει πάντα να τους εκπληρώνει. Σε ό,τι στόχο είχα και έχω βάλει, η οικογένειά μου είναι θετικός αρρωγός στην προσπάθειά μου αυτή. Ο πρώτος μου στόχος ήταν να περάσω στο πανεπιστήμιο, όπως και έγινε με μεγάλη επιτυχία. Και ο επόμενος στόχος είναι το Greek Idol. Θα είναι ο Βαγγέλης στη λίστα των επιτυχώντων για το recall της Αθήνας. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Με λένε Βαγγέλη, είμαι 21 χρονών. Είμαι φοιτητής και παράλληλα τραγουδάω επαγγελματικά. Πού? Σε νυχτερινό κέντρο. Ωραία. Τι θα μας πεις? Έχω ετοιμάσει ένα κομμάτι του Ρέμου. Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή. Δεν φοβήθηκα ποτέ μου και θα ανοίξω, άγγελέ μου, τη χρήση σου φυλακή. Κοίτα εσύ να με προσέχεις κι ας την πόρτα ανοιχτή. Δεν αλλάζω πια το δρόμο και έχω πει στον ταχυδρόμο πως θα μείνουμε μαζί. Αν υποθέσουμε ότι έχεις καλή φωνή, έχεις όλα τα άλλα που χρειάζονται για να είσαι το επόμενο Greek Idol? Ήρθα εδώ πέρα για να το κρίνετε εσείς αυτό. Αν θεωρείτε ότι έχω... Όχι, θέλω τη δική σου γνώμη. Ναι, το πιστεύω. Πιστεύεις. Με προσπάθεια και δουλειά, το πιστεύω, ναι. Βαγγέλη, έχεις σωστή φωνή. Δεν έχεις κανένα νεύρο όταν τραγουδάς. Τελικά θα μείνει μόνο με την επιτυχία του Πανεπιστημίου. Από μένα έχεις ένα όχι, Βαγγέλη. Από μένα έχεις ναι. Ευχαριστώ. Με μεγάλη επιφύλαξη. Δηλαδή στην Αθήνα έλα να μας... Δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθει στην Αθήνα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθει στην Αθήνα, γιατί εξαρτάται αυτή τη στιγμή από τη δασκάλαμα. Νομίζω πρέπει να πεις τη γνώμη σου. Χωρίς φόβο και με πολύ πάθος. Το βάρος της απόφασης πέφτει στους ώμους της Μάρος Θεοδωράκη. Προβληματίζομαι πολύ. Σαν να είσαι λίγο άγουρος μου κάνεις, παιδί μου. Δηλαδή τραγουδάς ωραία, αλλά... Φοβισμένος είναι, μωρέ. Τι άγουρο. Είναι φοβισμένος. Που αν έρθει δηλαδή στην Αθήνα, δεν θα φοβάται, θα του φύγει. Έχει καιρό να το ξεπεράσει, νομίζω. Γιατί είναι σαν να έχει καταπιεί ένα μπαστούνι τώρα. Θα σου φύγει. Θα μου φύγει, ναι. Πάμε να σου φύγει. Έλα. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, Βαγγέλη. Δουλειά. Ευχαριστώ. Να ξέρετε ότι δεν σα απογοήτευσε. Υποσχέθηκε να δείξει καλύτερη διαγωγή στην Αθήνα και εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για το ρικόρ. Θα αποδείξω στην Αθήνα ότι αυτή η επιφύλαξη που ήταν, ήταν λάθος. Είδαμε πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα. Ήταν όμως ανάμεσά τους το Greek Idol που αναζητούμε? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι αντισιώσεις συνεχίζονται. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του Greek Idol. Την Παρασκευή, το Greek Idol συνεχίζεται με την οδυσσόν της Αθήνας. Οι υποψήφοι θα βάλουν τα δυνατά τους για να κερδίσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Πόσοι από αυτούς θα τα καταφέρουν?
Δεν έχω καθόλου αίσθηση της όρασης, ούτε χρώμα, ούτε φως. Οι φίλοι μου με φωνάζουν Έλλη και θέλω να γίνω σαν το Σάκη Ρουβά. Πολλές φορές έχει τύχει να ακούσω σχόλια του τύπου «Είσαι κούκλα». Just to hear you breathe.